Η αλήθεια είναι ότι δεν γίναμε σοφότεροι από τις ομιλίες και του Πρωθυπουργού και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Όχι πως περιμέναμε κάτι διαφορετικό βέβαια σήμερα και νομίζω ότι δεν έγιναν και σοφότεροι και όσοι μας παρακολουθούν. Όλη η αντιπαράθεση περιστρέφεται και σήμερα γύρω από το ποιος είναι πιο πιστός, ο πιο αυθεντικός εκφραστής της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η πολιτική της οποίας είναι απολύτως ένοχη και για το πρόβλημα της ακρίβειας. Κύριε Ανδρουλάκη, κύριε Φάμελε, κύριε Μητσοτάκη, κυρίες και κύριοι, όπως ανέλησα και στην πρωτολογία μου. Το έχετε κάνει και σλόγγαν. Ποιος φέρνει την Ελλάδα πιο κοντά, λέει, στην Ευρώπη. Βέβαια, εσείς όταν λέτε Ευρώπη, εννοείτε την Ευρώπη των λόμπι, της διαφθοράς, των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, των πολέμων. Γιατί υπάρχει και η Ευρώπη των λαών. Των αγροτών, για παράδειγμα, που ξεχύθηκαν στους δρόμους ενάντια στην κοινή αγροτική πολιτική και έφτασαν μέχρι και την πύλη του Βραδεμβούργου. Των εργαζομένων που πραγματοποίησαν τις μεγαλύτερες απεργίες των τελευταίων δεκαετιών και πλημμύρισαν την πλατεία της Βαστήλης στο Παρίσι, αλλά και σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Των φοιτητών που διαδηλώνουν στα πανεπιστήμια τους ενάντια στη γενοκτονία του λαού της Παλαιστίνης. Των λαών που αντιτίθενται και αγωνιούν για την εμπλοκή των χωρών τους στον πόλεμο και στην Ουκρανία, στη Μέση Ανατολή ή αλλού. Και εδώ κανείς σας δεν ακούμπησε το τεράστιο ζήτημα που ανέφερα και πριν και σχετίζεται άμεσα με το θέμα της σημερινής συζήτησης. Μιλάω για την πολεμική οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους θηριώδεις πολεμικούς εξοπλισμούς, μιλάω για το 500.000 ευρώ τη μέρα που πληρώνει ο λαός μας για να βρίσκεται η φρεγάτα Ύδρα στο στόμα του λύκου στην Ερυθρά Θάλασσα, σε μια αποστολή που καμία σχέση έχει με την άμυνα της χώρας και την υπεράσπιση της πατρίδας. Στους σχεδόν 3 μήνες που βρίσκεται εκεί, έχετε δαπανίσει περίπου 45 εκατομμύρια. Για πείτε μας πόσους γιατρούς, πόσους δασκάλους και καθηγητές θα μπορούσατε να προσλάβετε με αυτά τα χρήματα. Για να μην πιάσω τα Ραφάλ, τα Μπελαρά, τα F-35 ή και το Iron Dome που ετοιμάζεστε τώρα να αγοράσετε, όπως μας είπατε κύριε Μητσοτάκη στην πρωτολογία. Και γιατί τα δίνετε όλα αυτά τα χρήματα? Για να εκπληρώνει η χώρα τις συμμαχικές, τις νατοικές δηλαδή υποχρεώσεις της και να μπορεί να υπολογίζει, λέτε, στη στήριξη των συμμάχων. Ποιων συμμάχων? Της νατοικής συμμάχου Τουρκίας, που αμφισβητεί και κυριαρχικά δικαιώματα και την κυριαρχία της χώρας, που σας μίλησε πάλι ο κύριος Ερντογάν για τουρκική μειονότητα στη Θράκη, που προχωρά σε προκλήσεις όπως η μετατροπή της μονής της χώρας σε τζαμί και τόσα άλλα. Και εσείς συνεχίζετε να καλλιεργείτε έναν επικίνδυνο εφησυχασμό στον ελληνικό λαό, γιατί σας ενδιαφέρει να υλοποιήσετε τον ατοϊκό σχεδιασμό για τη συγκράτηση της Τουρκίας, λέτε, στην ευρωατλαντική αγκαλιά, της νατοικής συμμάχου Αλβανίας με τις γνωστές πρόσφατες προκλήσεις του κυρίου Ράμμα, της νατοικής συμμάχου Βόρειας Μακεδονίας, η ηγεσία της οποίας επανέφερε πλέον κανονικά και με τον νόμο την αλυτρωτική ονομασία Μακεδονία για το κράτος της. Και μην παριστάνετε τους δικαιωμένους, κύριε της κυβέρνησης, γιατί εσείς ποτέ δεν αμφισβητήσατε τον ατοϊκό χαρακτήρα της Συμφωνίας των Πρεσπών. Το μόνο που κάνατε ήταν να ψαρεύετε στα βρώμικα νερά του δίθεν εθνικισμού και μόλις γίνατε κυβέρνηση την κάνατε και Ευαγγέλιο, ακριβώς επειδή είναι νατοϊκή συμφωνία. Δεν μιλάω καν για σας, κύριε του ΣΥΡΙΖΑ, που βγάλατε όλη τη βρώμικη δουλειά των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και του ΝΑΤΟ στα Βαλκάνια και παραμυθιάζετε και τον κόσμο, ακόμα και προοδευτικούς ανθρώπους με τίμιες προθέσεις, ότι με τη συμφωνία αυτή θα λυθούν δήθεν τα προβλήματα και θα συνυπάρξουν αρμονικά οι λαοί. Λες και έχει συμβεί ποτέ κάτι τέτοιο εκεί που πατάει το πόδι της ή μάλλον την πότα της η δολοφονική μηχανή του ΝΑΤΟ. Συνολικά λοιπόν
αναδείχθηκε και σήμερα η σύμπλευση όλων σας στα βασικά ζητήματα της ακολουθούμενης πολιτικής. Γι' αυτό και λέμε σε όσους και όσες σκέφτονται, και πολύ σωστά το σκέφτονται, ότι στις εκλογές πρέπει να κοπεί η φόρα αυτής της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ότι η φόρα της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας κόβεται μόνο με την ενίσχυση του πραγματικού αντίπαλου αυτής της πολιτικής, δηλαδή του ΚΚΕ, του μόνου κόμματος που ήταν αντίπαλος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την εποχή της ίδρυσής της μέχρι σήμερα σταθερά και αταλάντευτα. Στη χώρα μας ένα πολύ δυνατό ΚΚΕ αποτελεί εγγύηση ότι θα είναι ο ίδιος ο λαός δυνατός και το κίνημά του. Αντιπολίτευση στη χώρα υπάρχει και δυναμώνει, όπως και ένα σημαντικό ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής. Και αυτό φάνηκε σε όλες τις μεγάλες απεργιακές μάχες στους αγώνες του τελευταίου χρόνου, όπως και πριν λίγες μέρες στην Πρωτομαγιά με τις κόκκινες σημαίες των εργαζομένων και τις πολύχρωμες σημαίες του βασανισμένου λαού της Παλαιστίνης να ανεμίζουν ξανά στο Σύνταγμα. Γιατί εμείς δεν δεχόμαστε να γίνουμε συνένοχοι στο έγκλημα, στη γενοκτονία που ήδη μετρά πάνω από 35.000 νεκρούς, όπως θέλει να μας κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Μια Νέα Δημοκρατία που στηρίζει απροκάλυπτα το καθεστώς ενός εγκληματία πολέμου, όπως τον αποκάλεσε ακόμα και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, τον Νετανιάχου, ενώ και τα άλλα κόμματα τις έχουν δώσει μέχρι σήμερα άλοθη για τη στάση της. Εμείς σας προτείναμε απλά και καθαρά, αφού και εσείς, όπως είπε στη δευτερολογία του ο κύριος Μητσοτάκης, λέτε ότι συμφωνείτε με την ύπαρξη δύο κρατών που να ζουν ειρηνικά δίπλα-δίπλα, Ισραήλ και Παλαιστίνης, γιατί δεν προχωράτε εδώ και τώρα να γίνει πράξη, όπως κατέθεσε την πρότασή της όλη η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ, η αναγνώριση ανεξάρτητου ελεύθερου Παλαιστινιακού κράτους, που είναι απόφαση ομόφωνη της Βουλής από το 2015. Ήδη προχωράνε σε αναγνώριση κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ιρλανδία, η Νορβηγία, η Ισπανία. Τι περιμένετε? Γιατί αφήνετε να συνεχίζετε αυτό το έγκλημα, που ακόμα και μέχρι το Διεθνές Δικαστήριο σήμερα, όπως είδατε, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, έδωσε εντολή στο Ισραήλ, στον Νετανιάχου, να σταματήσει την επίθεση στην Ράφα. Επίσης, είμαστε δίπλα παρόντες στους δίκαιους αγώνες, ειδικά των υγειονομικών στη χώρα μας, όλου του λαού, ενάντια σε αυτό το σχέδιο το απαράδεκτο περαιτέρω ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης του ΕΣΥ. Ενάντια στις τραγικές ελλείψεις και την εξάντληση των γιατρών, των νοσηλευτών που ήταν ήρωες στην πανδημία, αλλά οι ίδιοι είναι που είναι ήρωες και σήμερα. Και ας πάψετε επιτέλους, κύριοι της κυβέρνησης, να τους χειροκροτάτε ως ήρωες, αλλά αντί αυτό που τους λέτε τώρα, τότε πάψατε πλέον να τους χειροκροτάτε, τώρα τους λέτε κάφρους, ανθρωπάκια, διαστόματος του υπουργού σας, επειδή διεκδικούν τα αυτονόητα και σας χαλάνε και τις φιέστες. Εμείς συνεχίζουμε να τους χειροκροτούμε και σήμερα. Άλλωστε, σε αυτούς βασιζόμαστε όλοι σε περίπτωση που μας τύχει κάτι. Το ότι υπάρχει αντιπολίτευση φάνηκε και στα τεράστια συλλαλητήρια και στους αγώνες των φοιτητών ενάντια στο νόμο έκτρωμα για τα πανεπιστήμια. Τότε που η κυβέρνηση προσπαθούσε να μας πείσει ότι είναι δίκιο να μπαίνει στην ιατρική όχι με 19.000 μόρια όπως η κοινή θνητή, αλλά μόνο με 9.000 μόρια αν έχεις να πληρώσεις 19.000 ευρώ. Ότι είναι δίκιο να έχεις εξασφαλισμένα επαγγελματικά δικαιώματα αγοράζοντας ένα πτυχίο ιδιωτικού πανεπιστημίου, αν έχει λεφτά η οικογένειά σου βέβαια, αλλά να μην έχουν κανένα αναγνωρισμένο επαγγελματικό δικαίωμα οι φοιτητές, για παράδειγμα, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Την πήρατε όμως ξανά την απάντησή σας. Και εσείς
και η παράταξή σας στα πανεπιστήμια, αφού από τα επίσημα αποτελέσματα που επικύρωσαν οι εκλεγμένες εφορευτικές επιτροπές των φοιτητών και όχι τα επιτελεία της ΔΑΠ και του Μαξίμου, είναι καθαρό ότι η πανσπουδαστική, η παράταξη που στηρίζει η ΚΝΕ και το ΚΚΕ, είναι πρώτη δύναμη για τρίτη συνεχή χρονιά. Και ας λένε ότι θέλουν τα φεδρά παπαγαλάκια, όπως άλλωστε κάνουν κάθε χρόνο. Χύνεται κροκοδίλια δάκρυα και για το δημογραφικό. Μέσα στο θέμα είναι και αυτό. Όμως η ακρίβεια και ιδιαίτερα στη λαϊκή στέγη που έχει φτάσει στο Θεό, πώς να ζήσει μια νέα οικογένεια, πώς να ζήσει μια λαϊκή οικογένεια, μια μονογονεϊκή οικογένεια, πού να στεγαστούν, πώς να στεγαστούν, εκτός όλων των άλλων. Εσείς μόνο πληστηριασμούς ξέρετε να κάνετε, να δίνετε τα σπίτια του Κοσμάκη στα κοράκια. Είμαστε περήφανοι που σε όλους αυτούς τους δίκαιους αγώνες του λαού και της νεολαίας, οι βουλευτές και οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ αποτέλεσαν σταθερό και πολύτιμο στήριγμά τους. Με την παρουσία τους στους δρόμους του αγώνα, μαζί με το λαό και την νεολαία, αλλά και με την ψήφο και την στάση τους μέσα στην Ελληνική Βουλή, μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Έγκαιρα αποκάλυπταν στο λαό αυτά που τους ετοίμαζε η κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Σταθερά καταψήφιζαν κάθε τι αντιλαϊκό. Με εκατοντάδες παρεμβάσεις, ομιλίες, ερωτήσεις, προτάσεις μετέφεραν και εδώ, σε αυτή την αίθουσα και στις αίθουσες του Ευρωκοινοβουλίου τα αιτήματά τους, τα πραγματικά προβλήματα. Αποτελούσαν έτσι τη φωνή των πολλών, των αδικημένων και όχι των διαφόρων επιχειρηματικών λόμπι που όλα τα άλλα κόμματα στηρίζουν στο Ευρωκοινοβούλιο και μάλιστα τους θεωρείτε, όπως ψηφίσατε όλοι στο Ευρωκοινοβούλιο, και ως ζωτικό στοιχείο της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Μην πω τίποτα βάρη τώρα, ώρες που είναι και από το βήμα εδώ που είμαι. Και ένα τελευταίο, δεν το λέω. Γιατί αλήθεια ο κύριος Μητσοτάκης προσπαθεί να εκβιάσει με την απειλή της πολιτικής σταθερότητας, αν η Νέα Δημοκρατία δεν πιάσει έστω το ποσοστό των προηγούμενων ευρωεκλογών, που είναι περίπου 10% και κάτι κάτω από το περσινό της 41%, δεν υπάρχει μεγαλύτερη και καλύτερη ομολογία για τον αντιλαϊκό χαρακτήρα όσων ετοιμάζεται. Και βέβαια, κυβέρνηση θα υπάρχει και στις 10 Ιουνίου, μετά την Κυριακή των εκλογών. Απλώς θέλετε να έχετε τα χέρια σας λιμένα, να μην έχετε τον κόσμο στο δρόμο, να διαμαρτύρετε όπως ομολογείτε μόνοι σας. Αλήθεια, αν αυτά που ετοιμάζεστε να κάνετε, είναι προς όφελος του ελληνικού λαού, τότε γιατί φοβάστε κάτι τέτοιο? Δεν περιμένουμε απάντηση. Ρητορικό είναι αυτό το ερώτημα. Τη σταθερότητά σας, τη σταθερότητα αυτού του σάπιου συστήματος, την ξέρει πολύ καλά ο ελληνικός λαός. Σταθερότητα είναι τα ματωμένα πλεονάσματα που βγαίνουν από την υπερφορολόγηση των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανθρώπων που παλεύουν να κρατήσουν ένα μικρό μαγαζί και τους φορολογείται φέτος από το πρώτο ευρώ για εισοδήματα που δεν έχουν, που δεν είχαν. Αλλά όταν σας λέμε να φορολογήσετε τους βιομήχανους, τους εφοπλιστές, τους τραπεζίτες, κάνετε λες και σας πατάνε τον κάλο. Και γρήγορα βρίσκεται καμιά δεκαριά λόγους για τους οποίους αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Τα πλεονάσματα βγαίνουν επίσης από τις περικοπές σε έργα πραγματικής πολιτικής προστασίας που έχει ανάγκη ο λαός μας, όπως είναι τα αντιπλημμυρικά. Πρόσφατα μάλιστα αφαιρέσατε από τις χρηματοδοτήσεις του Ταμείου Ανάκαμψης ακόμα και τα ελάχιστα που προορίζονταν για αντιπλημμυρικά. Δεν αφαιρέσατε όμως από το 85% των κονδυλίων αυτού του υπερμνημονίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα εκατοντάδες αντιλαϊκά προαπαιτούμενα που πάνε καρφί στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Μόνο αυτά δεν αφαιρέσατε. Τα πλεονάσματα βγαίνουν και από την υποχρηματοδότηση κάθε τομέα που αφορά τη ζωή του λαού και αντιμετωπίζεται μόνο ως κόστος, όπως οι εγκληματικές επιλογές που οδήγησαν στο έγκλημα των Τεμπών, ένα έγκλημα που το ΚΚΕ έχει πάρει όρκο να διερευνηθεί και να αποδοθούν ευθύνες,
κάτι που επήγη μάλιστα μετά τη χτεσινή δικογραφία και τις ποινικές ευθύνες που σαφώς υπάρχουν για τη συγκάλυψη, για τα μπαζώματα και τόσα άλλα. Τα πλεονάσματα τα βγάζετε και από άλλα, όπως η προστασία των γυναικών από την πολύμορφη βία. Θα σας πω μόνο ένα παράδειγμα γιατί το λέω αυτό. Σε ολόκληρο το δυτικό τομέα, που ήμουνα προχτές και θα πάω σε λίγο, γιατί υπάρχει σύσκεψη με μαζικούς φορείς εκεί της περιοχής στο Εγάλεο, προχτές ήμουν στο Περιστέρι, σε αυτή την περιοχή, στο δυτικό τομέα, όπου δολοφονήθηκε πριν λίγες εβδομάδες η 28χρονη Κυριακή έξω από το αστυνομικό τμήμα, λειτουργεί μόνο ένα συμβουλευτικό κέντρο για γυναίκες, το οποίο βρίσκεται στο Περιστέρι, και αυτό δουλεύει μόνο με τρεις εργαζόμενους όλους και όλους, με συμβάσεις και αυτοί ορισμένου χρόνου και με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση με ημερομηνία λήξης. Και μετά, κάθε φορά που έρχεται και μια καινούργια γυναικοκτονία, κάθε φορά που ένας δράστης τέρας αφαιρεί τη ζωή μιας ανυπεράσπιστης γυναίκας, επειδή στο σάπιο μυαλό του τη θεωρεί ιδιοκτησία του που μπορεί να την κάνει ό,τι θέλει, μας λέτε λίγο πολύ ότι της είχατε δώσει το panic button. Αλλά αυτή δεν το χρησιμοποίησε. Δική της ευθύνη πάλι. Σα δεν ντρεπόμαστε. Τα ίδια και με τη 40χρονη εργάτρια στο Μενίδη πριν από λίγες μέρες. Δεν θα καθίσουμε όμως με σταυρωμένα χέρια να περιμένουμε την επόμενη γυναικοκτονία. Θα παλέψουμε για να υψωθεί τείχος προστασίας για κάθε γυναίκα. Για όλα αυτά που κάθε άνθρωπος έχει ανάγκη για να μπορεί να σταθεί στα πόδια του, τουλάχιστον με αξιοπρέπεια. Στις 9 του Ιουνίου οι εργαζόμενοι μπορούν να κάνουν πράξη αυτό που όλοι σας φοβάστε. Να καταδικάσουν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι και δική σας. Να φτάσουν στην κάλπη με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ. Να απορρίψουν τόσο τους κυβερνητικούς εκβιασμούς, όσο και τις αυταπάτες της σοσιαλδημοκρατίας που έρχονται ξανά από το παρελθόν. Ότι δήθεν με μια άλλη κυβέρνηση, δική τους, αλλά εφαρμόζοντας τις ίδιες πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάνοντας όλα τα χατήρια των εκμεταλλευτών, θα δει και ο λαός κάποια άσπρη μέρα. Η ψήφος στο ΚΚΕ ταυτόχρονα είναι αυτή που θα αφήσει πίσω στο περιθώριο της δυνάμεις της ακροδεξιάς, όπως και αν εμφανίζονται αυτές εδώ μέσα ή έξω από αυτή την αίθουσα, δήθεν εθνικά, δήθεν λαϊκά, δήθεν πατριωτικά, δήθεν άλλα, που παριστάνουν και τους αντισυστημικούς μάλιστα, ενώ είναι οι καλύτεροι υπηρέτες του συστήματος, όπως έχουν αποδείξει και με τη στάση τους στο Ευρωκοινοβούλιο, αλλά και απέναντι στις ζωντανές διεργασίες του λαϊκού μας κινήματος. Δυνατό ΚΚΕ στις 9 του Ιούνιου για να πάρει η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα κόμματά τους, το σύστημά τους, μήνυμα αντίστασης. Για να πάρει ο ελληνικός λαός και όλοι οι λαοί της Ευρώπης μήνυμα πραγματικής αισιοδοξίας και ελπίδας. Για όλα αυτά που θα κατακτήσουμε αύριο με τον αγώνα μας και με το ΚΚΕ μπροστά στην πρώτη γραμμή. Σας ευχαριστώ.